Το 1980 ο Άστορ Πιατσόλα συναντά σε ένα φιλικό σπίτι στο Παρίσι τον Αργεντίνο σολίστ κιθάρας Ρομπέρτο Αουσέλ. Στο τέλος της βραδιάς ο Αουσέλ προτρέπει τον Πιατσόλα να γράψει το πρώτο του έργο για σόλο κιθάρα. Λίγες μέρες αργότερα, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Αουσέλ, ο Πιατσόλα επικοινωνεί μαζί του για να του πει ότι έχει συνθέσει το πρώτο από τα 5 κομμάτια, το Καμπέρο. Πρόκειται για μια μιλόγκα που μιλά για τον άνθρωπο της Υπαίθρου, την οποία αφιέρωσε ο Πιατσόλα στον πατέρα του. Μαζί με το ρομάντικο, το αθεντουάδο, το τριστόν και το κομπάδρε αποτελούν το έργο «Θίνκο Πιέθας».